πάμε να συνδεθούμε όμως με τον Λευτέρη τον Κουμαντάκη, ο οποίος κάνει το δικό του ρεπορτάζ. Πάμε να το συναντήσουμε. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικολέτα. Ομολογώ ότι νιώθω πολύ όμορφα. Είναι ένα διαφορετικό, ένα ξεχωριστό απόγευμα. Και πόσο όμορφα μπορώ να νιώσω κι εγώ ίδιος όταν αποφασίσουμε να έρθουμε να επισκεφτούμε όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους που απαρτίζουν τον Σύλλογο Μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος, που εδρεύει στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Έχουμε έρθει εδώ και ο λόγος μας, ο σκοπός μας είναι διτός. Πρώτον, για να δούμε λίγο για τις δράσεις που πραγματοποιεί ο Σύλλογος, αλλά και να μάθουμε κάποια πολύ σημαντικά ιστορικά στοιχεία για το Σύλλογο, τα οποία ενδεχομένως πολλοί στην πόλη του Ηρακλείου δεν γνωρίζουν. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κτίριο που στεγάζεται ο Σύλλογος Μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος. Αριστερά μου έχω τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο Δημόπουλο, ο οποίος έχει πολλά να μας πει. Δεν ξέρω πραγματικά από πού θες να ξεκινήσουμε. Σε ακούει η Νικολέτα, ο κύριος Δημόπουλος. Καταρχήν να τον ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που μας ανοίξατε το σπιτικό σας για να μπούμε και να δούμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα τα οποία κάνετε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί με εμάς σε ένα σύλλογο ο οποίος έχει μια μακρά ιστορία. Ένα σύλλογο ο οποίος έχει και μακρά ιστορία και πολύ σημαντική παρουσία στο Ηράκλειο και στην Κρήτη συνολικά. Είναι ο πρώτος σύλλογος που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο το 82. Και είναι και, κάνατε εσείς τον πρόλογό σας, αλλά θα πω και εγώ για το Greedy TV ότι σας ευχαριστούμε. Γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να μας δει όλη η Ελλάδα και ίσως και πιο μακριά από την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε. Ιδρυθήκαμε το 1982. Οι άνθρωποι, τα ιδρυτικά μέλη, ήταν από την καλή κοινωνία του Ηρακλείου και ήταν η αγωνία τους, το μεράκι για να δημιουργηθεί ο Σύλλογος των Μικρασιατών. Απαριθμούσε αρκετά μέλη, περνούσαμε τα 1000. Στη συνέχεια βέβαια υπήρξαν και άλλοι σύλλογοι που ιδρύθηκαν, έχουμε λίγο τώρα συρρυκνωθεί, αλλά βγαίνουμε προς τα έξω με δραστηριότητες και καλούμε όσους μας βλέπουν να μας επισκέπτονται στην διεύθυνσή μας, Albert 45. Και κρατάτε έτσι και ομολογώ, κρατάτε ζωντανό το φως έτσι του Συλλόγου και αυτό που αντιπροσωπεύετε και εκπροσωπείτε του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και προσπαθείτε έτσι να το διατηρήσετε όλο αυτό το πνεύμα το πολιτιστικό μέσα από πολλές δράσεις, μία εκ των οποίων, κύριε Δημόπουλε, πραγματοποιείται ακριβώς πίσω μας, Νικολέτα. Έχουν ξεκινήσει πολλά μαθήματα όπως μαθήματα κοπτικής ραπτικής, όπως μαθήματα χοροδίας για το θέατρο και ψηφιδωτό. Πείτε τα, τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Ναι, είναι η χοροδία μας, είναι το ψηφιδωτό, η θεατρική μας ομάδα, η κοπτική ραπτική, η εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας. Και το μακραμέ. Και το εργαστήριο που είναι εδώ δίπλα. Το εργαστήριο το οποίο είναι ακριβώς πίσω σας και το βλέπουμε, ναι. Και θα μας κάνετε και την ξενάγηση. Δεν είναι εργαστήριο, είναι μέλη του συλλόγου μας που σεμινάριο. Έχουμε μεράκι. Έτσι. Είναι μια δραστηριότητα που την ζήτησαν τα μέλη του συλλόγου, ναι. Και τους φιλοξενούμε εδώ σχεδόν τρεις φορές την εβδομάδα. Εμείς βλέπουμε παράλληλα και ενώ μας μιλάτε και φωτογραφικό, ναι. Υλικό το οποίο έχει βρει ο Λευτέρης ο, ναι. Κουμαντάκης από την τεχνική του μακραμέ και βλέπει και ο κόσμος δημιουργίες για να το γνωρίσει καλύτερα. Θέλω και εσείς και με τη βοήθεια φυσικά του Λευτέρη έτσι να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Βέβαια, να γνωρίσουμε το μακραμέ από κοντά. Έτσι, για να δούμε λοιπόν εικόνα, τι γίνεται μακραμέ τώρα. Για όσους πολλοί το γνωρίζουν, άλλοι τόσοι ενδεχομένως να μην έχουν γνωρίσει την τέχνη του μακραμέ, να μην έχουν ακούσει. Πρόκειται για ένα είδος κλωστοϊφαντουργίας, μέσα από το οποίο, θα πρέπει να σας πω, Νικολέτα, δημιουργούνται έτσι περίτεχνες δημιουργίες, κοσμήματα, πράγματα τα οποία μπορεί οποιοδήποτε να φορέσει πάνω του και να φτιάξει βεβαίως και πολλά πράγματα για το σπιτικό του. Έχετε εικόνα, σας στέλνουμε. Βλέπετε εδώ πέρα εκατοντάδες κλωστές. Εδώ οι κυρίες προσπαθούν με το μεράκι το δικό του να τελειώσουν τα δημιουργήματά τους. Έχω δίπλα μου την κυρία Μαρία Κακεπάκη, η οποία είναι η δασκάλα εδώ του όλου θέματος, του μακραμέ. Μακραμέ τώρα, κυρία Κακεπάκη. Και κατά πόσο είναι εύκολο, λοιπόν, γιατί βλέπουμε ότι είναι ωραίες οι δημιουργίες. Κατά πόσο είναι εύκολο να το μάθουμε, να μάθουμε και την τεχνική αυτή. Ναι. Είναι κάτι το οποίο σας ρώτησα και προηγουμένως, πόσο εύκολο είναι κάποιος να ασχοληθεί με το μακραμέ. Είναι πάρα, πάρα πολύ εύκολο, γιατί αποτελείται από κόμπους, είναι μία σειρά από κόμπους και με αυτό μπορούμε να δημιουργήσουμε κοσμήματα, κουρτίνες,
παλιά τις δεσιές αυτές που κάνανε στα διάφορα εργόχειρα, να δημιουργήσουμε τσάντες. Και μπορείτε εδώ να δείτε μπροστά τα αποτελέσματα των κοριτσιών που έχουν κάνει μάθημα δύο μόνο φορές. Αυτά είναι κοσμήματα που έχουν κάνει τα κορίτσια. Είναι εντυπωσιακά, είναι πολύ όμορφα, πολύχρωμα, περίτεχνες δημιουργίες, κλωστοϊφαντουργίας. Πόσο τελικά εύκολο είναι για κάποιον να ασχοληθεί με αυτό και μπορεί να του πάρει πολύ χρόνο, ας πούμε, για να τελειώσει, να φέρει σε πέρας μια τέτοια δημιουργία όπως βλέπουμε πάνω στο τραπέζι ή και στην οθόνη μας τώρα, στις φωτογραφίες τις οποίες δείχνουμε? Περίπου μισή ώρα με μία ώρα, ανάλογα με την πείρα που έχει κάθε κοπέλα. Έρχεται πολλοίς κόσμος, πολλές κυρίες εδώ, περνούν τον χρόνο τους. Συγγνώμη. Οπότε, όποια κοπέλα θέλει μπορεί να έρθει, γίνεται μέλος του συλλόγου και παρακολουθεί το πρόγραμμα. Είναι αρκετά κορίτσια, έχουμε περίπου 25 κορίτσια. Μάλιστα. Που παρακολουθούν. Να πάμε κατευθείαν σε μία εκ των οποίων βρίσκεται εδώ δίπλα μας. Γεια σας, το όνομά σας. Γεια σας, Μαρία λέγομαι. Μαρία, κυρία Μαρία, και εσείς έρχεστε εδώ να φανταστώ κάθε απόγευμα και προσπαθείτε να μάθετε την τέχνη του μακραμέ. Πώς σας φαίνεται? Εντάξει, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Mm-hmm. Όταν θέλει κανένας. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε έτσι με το μακραμέ, πέρα από χόμπι, έτσι? Μόνο χόμπι. Μόνο χόμπι? Ναι, ναι. Δημιουργίες έτσι για την οικογένεια, δωράκια? Ναι, όταν μάθεις κάτι κάνεις, οπωσδήποτε. Σας δυσκόλεψε η πρώτη φορά έτσι που ασχοληθήκατε? Στην αρχή είναι λίγο δύσκολο, μας φαίνεται, αλλά δεν είναι δύσκολο. Μετά είναι απλό. Εγώ βλέπω πάντως πολλές κλωστές, πολλά χρώματα, ναι, μου φαίνεται πολύ δύσκολο έτσι, στην όψη. Όταν το πρώτο δει κανείς είναι έτσι, αλλά μετά το μαθαίνεις. Προτρέπετε και τους υπόλοιπους όσους μας βλέπουν τώρα στην τηλεόραση να ασχοληθούν σαν έτσι, σαν χόμπι? Όποιος θέλει, σε όποιον αρέσει. Μάλιστα. Μπορεί να έρθει. Λοιπόν, Νικολέτα, σας μεταφέραμε έτσι το ζεστό κλίμα από εδώ. Μαθήματα μακραμέ και όχι μόνο για όσους θέλουν να ασχοληθούν. Ο Σύλλογος ανοίγει την αγκαλιά του, ο Σύλλογος Μικρασιατών Άγιος Πολύκαρπος. Αγκαλιάζει το Ηράκλειο, αγκαλιάζει όσους θέλουν να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δράσεις. Ξαναλέμε για μία ακόμα φορά, λειτουργούν εδώ στο κτίριο που βρισκόμαστε Alper 45 εργαστήρια ψηφιδωτού, εκμάθησης τουρκικής γλώσσας, κοπτικής, ραπτικής, κομποδετικής, μακραμέ, η θεατρική ομάδα και βεβαίως η χοροδία. Και βέβαια και έρχονται και άλλες δράσεις. Συνομιλούσα προηγουμένως και με τον κύριο Δημόπουλο, τον πρόεδρο, ο οποίος μου ανέφερε ότι έρχονται και άλλες δράσεις εν όψη και των εορτών και εν όψη όλων κάτι, αυτών των δράσεων οι οποίες έχουν πολλά να δώσουν στο ηρακλειώτικο κοινό. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι δράσεις οι οποίες έρχονται να προσφέρουν. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, έχω ένα τεχνικό πρόβλημα. Σε ακούμε, Νικολέτα. Λευτέρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Λευτέρης, αν έχει επιστροφή. Μας ακούει. Ωραία, λοιπόν. Τώρα σας βλέπουμε ακούω. Τώρα εμείς όμορφες δημιουργίες του συλλόγου και επειδή μας προειδοποίησες ότι έρχονται και άλλα ωραία πράγματα και επειδή χαιρόμαστε να φιλοξενούμε τέτοιους συλλόγους, χαιρόμαστε να φιλοξενούμε συλλόγους οι οποίοι είναι ζωντανά κύτταρα σε κάθε κοινωνία. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Δημόπουλο, αν είναι κάπου εκεί κοντά ακόμα μαζί βέβαια, μας. Να πάω κοντά του, να μου επιτρέψεις να πάω λίγο κοντά του, βεβαίως. Εδώ είναι ο κύριος Δημόπουλος. Πείτε μας τι είναι εκείνο το οποίο ετοιμάζετε τις επόμενες, αμέσως επόμενες ημέρες. Πράγματα, έτσι, δράσεις τις οποίες θα απολαύσουμε. Όχι, αυτά είναι τα συγκεκριμένα που ανέφερε και ο Λευτέρης, που έχουμε τώρα οι δραστηριότητες αυτές. Τώρα από εκεί και έπειτα περιμένουμε προτάσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τα μέλη μας και από τους... Σας άκουσα προηγουμένως ότι σας άρεσε και πρόσδεκτη. Εδώ η πόρτα ανοιχτή και για εσάς, Νικολέτα. Θα έρθω. Θα έρθω. Δεσμεύομαι, θα έρθω μαζί με τον Λευτέρη. Να δούμε ποιος θα μάθει πιο γρήγορα. Και ωραία. Σας και θα μας ομορφύνετε και το σύλλογο. Να το δω και αυτό πάντως, να ξεκινήσω και εγώ να ασχοληθώ με το μακραμέ, Νικολέτα, και τι στον κόσμο. Λευτέρη, αυτό τώρα θέλω να το κάνω. Θα μπω στη διαδικασία πάντως. Δεσμευτήκαμε μαζί στον αέρα. Είναι πολύ δημιουργική η τέχνη αυτή. Θα έρθουμε να σας συναντήσουμε, να σας συγχαρούμε και από κοντά. Και φυσικά είναι ανοιχτό και η εκπομπή και το πλατό της εκπομπής. Να έρθετε και από εδώ να τα πούμε. Αν και πάντα αυτό το ότι ερχόμαστε εμείς και σας συναντάμε και έτσι όπως μας ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης στην δράση σας, είναι ακόμη πιο όμορφο και είναι και εξαιρετικό όλο αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε τον Green TV. Καλή συνέχεια. Καλά. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε πολύ.